οι εργαζόμενοι της Φρυκοκλάς, όπως και νωρίτερα, οι εργαζόμενοι της Κοκακόλα, οι εργαζόμενοι της Τέλνικα, οι εργαζόμενοι του Βοσινάκη, οι εργαζόμενοι του Δερματάδικου και άλλων χώρων που βρέθηκαν ξαφνικά στην ανεργία, αποτελούν θύματα της ίδιας κερδοσκοπικής πολιτικής των εργοδοτών και του κεφαλαίου, της επιθυμίας τους για ακόρεστο κέρδος, της απροκάλυπτης διευκόλυνσης των συμφερόντων τους από τις αστικές κυβερνήσεις, της γενικότερης μορφής της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτή η άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη επιτρέπει σε εταιρείες σαν τη Φρυκοκλάς να αναδιαρθρώνουν τα χρέη τους, να δανείζονται από ελληνικές τράπεζες που τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και στο τέλος να πετούν στον δρόμο τους εργαζόμενους σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Σήμερα οι εργαζόμενοι της Φρυκοκλάς βρίσκονται στην ουρά των ανέργων, οι υποψήφιοι για την ανεργία με ελάχιστες προοπτικές επανένταξης στην αγορά εργασίας. Και αυτό γιατί η λογική του κέρδους, η λογική της άγριας εκμετάλλευσης που επικρατεί στην αγορά εργασίας είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί σε νέους εργαζόμενους από τους παλιούς που τους έχουν ήδη ξεζουμίσει. Απ' την άλλη, το ίδιο το κράτος. Οι ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές δεν δείχνουν καμία πρόνοια για τις στρατιές των ανέργων. Τα επιδόματα της ανεργίας είναι σε εξευρετιστικά επίπεδα. Ο χρόνος που υπάρχουν αυτά ελάχιστα και οι προνοιακές πολιτικές ανύπαρκτες. Οι εργαζόμενοι της Φρυκοκλάς βρίσκονται υποψήφοι με την ανεργία όχι μόνο για να ήταν πιο φθηνοί από τους συναδέλφους τους στα άλλα κράτη, αλλά γιατί χρόνια τώρα, 40 χρόνια τώρα, πάλευαν για δουλειά με δικαιώματα. Αγωνίζονταν για αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες, μέτρα υγιής και ασφάλειας, συλλογικές συμβάσεις. Αγωνίζονταν για να εργάζονται με ψηλά το κεφάλι, χωρίς το φόβο απέναντι στην εργοδοσία. Αυτοί οι εργαζόμενοι έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν τις απολύσεις για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από τις απολύσεις το 2009. Αυτοί οι εργαζόμενοι έδωσαν μάχη ενάντια στη διαθεσιμότητα το 2010. Αυτοί οι εργαζόμενοι έδωσαν μάχη ενάντια στην τριήμερη απασχόληση το 2012, το 2013, το 2017. Για τους εργοδότες όμως όλα αυτά δεν συνάδουν με τη λογική του κέρδους που θέλουν να αποκομίσουν. Δεν θέλουν να υπάρχουν εργατικά δικαιώματα. Με αέρα στα πανιά τους από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων ψάχνουν για σύγχρονους σκλάβους. Αυτό που κάνουν δηλαδή εταιρείες σαν τη Φρυκοκλάς στις χώρες που αναπτύσσονται. Έχουν δηλαδή εργαζόμενους χωρίς ωράρια, εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, εργαζόμενους χωρίς αντιστάσεις, που όποτε θέλουν τους φωνάζουν για δουλειά και όποτε θέλουν τους διώχνουν. Όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε μάχη για τα δικαιώματά μας. Και τούτη την ώρα δίνουμε με την ίδια αυταπάρνηση τον αγώνα. Αρνηθήκαμε σήμερα στην εταιρεία να μπούμε στη λογική της διαπραγμάτευσης για τις απολύσεις. Για μας ένα είναι το αίτημα. Συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ και σήμερα. Γι' αυτό κάναμε αποφασιστική παρέμβαση μαζί με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να συσταθεί άμεσα τριμερή στο Υπουργείο Εργασίας με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου. Εκεί καλούμε να δώσουν το παρόν όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα εργατικά συνδικάτα, να διεκδικήσουμε αποφασιστικά το δικαίωμά μας στην εργασία, το δικαίωμά μας να αναθρέφουν τις οικογένειές μας, το δικαίωμά μας στη ζωή, το δικαίωμά μας στα όνειρα. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενωμένοι και αποφασιστικά. Ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά θα το διαβούμε. Και πάνω απ' όλα θα το διαβούμε με ψηλά το κεφάλι.